Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δούμε την ευτυχία. Πολλοί από εμάς βλέπουν την ευτυχία ως αποφυγή της δυστυχίας. Δηλαδή, αν σταματήσω να έχω σχέση με ανθρώπους που μου φέρονται άσχημα, εάν σταματήσω να δουλεύω στη δουλειά που με πληρώνουν μετά από 6 μήνες και τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά μου τα τρώνε και τα μου πληρώνουν οι οίκα και... Εάν σταματήσω δηλαδή να αλλάξω το περιβάλλον και να αλλάξω τα πράγματα που δεν μου αρέσουν σε μένα και τα αφαιρέσω, θεωρούν ότι αυτό φέρνει την ευτυχία. Είναι λιγάκι περίεργο, γιατί απλώς αφαιρεί τη δυστυχία. Δεν δημιουργεί θετικό πρόσημο. Αλλά πολλοί από εμάς έτσι λειτουργούμε. Άλλοι βλέπουν την ευτυχία πιθανή μόνο ως στιγμές. Δηλαδή θεωρούμε ότι η ευτυχία είναι κάτι στιγμιαίο. Όταν ερωτεύτηκα ήμουν ευτυχισμένος, όταν επιτέλους κατάφερα να χωρίσω ήμουν ευτυχισμένος, όταν έπιασα την καλή δουλειά ήμουν ευτυχισμένος, αλλά αυτό δεν το θεωρούμε ότι είναι κάτι που μπορεί να διαρκεί μόνιμα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Και μετά υπάρχει και η τρελή η μεταξύ μας, οι οποίοι θεωρούν την ευτυχία σαν μια πιθανή κατάσταση, που μπορούμε να ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Πώς είναι για εσάς η ευτυχία, πώς τη βλέπετε εσείς την ευτυχία, τι σημαίνει για εσάς?